Γενικά, στην Premier League είναι ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα στον κόσμο, αν όχι το πιο δύσκολο. Και η ποιότητα και των μέσων, αλλά και γενικά των ομάδων είναι πολύ μεγάλη. Εντάξει, για μένα ήταν ένα καινούριο κίνητρο εδώ που ήρθα, στη Fulham, στη Premier League, και όταν έχεις καινούργια κίνητρα, θες να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, και αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω και να μπορώ να παίξω σε αυτό το τόσο δύσκολο πρωτάθλημα. Σίγουρα, ναι. Στα προηγούμενα χρόνια μόνο στο Champions League είχαμε παίξει με ομάδες όπως η Manchester, η Arsenal, η Liverpool και όλες αυτές τις ομάδες. Τώρα είναι και καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν, γιατί πραγματικά εδώ είναι χαρά για κάποιον ποδοσφαιριστή να παίζει σε αυτό το πρωτάθλημα. Έχει πολύ ρυθμό το παιχνίδι, κάτι που μου αρέσει εμένα πολύ. Ωραία γήπεδα, γεμάτο κόσμο. Και γενικά για ένα ποδοσφαιριστή είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να του τύχει για να παίξει σε ένα πρωτάθλημα όπως η Premier League. Ναι, σίγουρα το Λονδίνο είναι μια μεγάλη πόλη. Πολύ ωραία. Μένω και σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Έχω και κάποιους φίλους και Έλληνες που ζουν εδώ πολλά χρόνια και με έχουν βοηθήσει. Είναι πολύ ευχάριστα σίγουρα. Ναι, δεν σου λείπει τίποτα πραγματικά. Αν θες να πας μια βόλτα, να πας σε κάποιο εστιατόριο για φαγητό, οτιδήποτε, έχεις τα πάντα. Πραγματικά. Γενικά, εγώ είμαι μεγάλος σε ηλικία. Έχω παίξει σίγουρα πολλά παιχνίδια, πολλές διοργανώσεις. Και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία των μικρών αυτών παιδιών, προσπαθούσα από τους μεγαλύτερους, από τους πιο έμπειρους, να πάρω πράγματα, να δω κινήσεις, να δω διάφορα πράγματα που πόσο επαγγελματίες είναι να με βοηθήσουν. Τώρα, αν μπορώ εγώ με αυτά που κάνω στο γήπεδο, ή καμιά φορά να μιλάμε με κάποιους νεότερους, να μπορέσω να περάσω κάποια πράγματα που θα τους βοηθήσουν, γιατί σίγουρα σαν πιο έμπειρος θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί εντάξει, έτσι είναι στο ποδόσφαιρο, αλυσίδα, όπως εγώ πιο μικρός έπαιρνα από τους μεγαλύτερους ή τους πιο έμπειρους. Τώρα αν γίνεται το ίδιο για τους μικρότερους και να μπορώ να τους δίνω πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή εκτός αγωνιστικού χώρου, με χαροποιεί ιδιαίτερα, σίγουρα. Θυμάμαι από μικρός ότι πάντα έτσι ήμουν, πάντα όταν έπαιζα μέσα στον αγωνιστικό χώρο με οποιαδήποτε ομάδα και να έπαιζα, ήθελα να κερδίζω. Και αυτό όταν θες να κερδίσεις πολύ, σου βγαίνει το πάθος και υπέρμετρο μερικές φορές, αλλά έτσι είναι το χαρακτηριστικό μου, το αγωνιστικό, να μπορώ να δίνω τα πάντα. Και όσο που μου λες για τους οπαδούς, πραγματικά με έχουν αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, και θέλω μέσα στον αγωνιστικό χώρο να μπορώ να δίνω τα πάντα και για αυτούς, γιατί είναι πάντα μαζί μας και στις καλές στιγμές αλλά και στις πιο δύσκολες, κάτι που στην Ελλάδα, ας πούμε, αυτό δεν γινόταν ποτέ. Θυμάμαι όταν χάναμε, όπως να παίζαμε, είχαμε προβλήματα, διάφορα γιοχαρίσματα ή οτιδήποτε. Ενώ εδώ, αν παίξεις, αν προσπαθήσεις, ακόμα και να χάσεις, ο κόσμος σε χειροκροτεί, και αυτό για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτή την αγάπη του κόσμου την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ και θέλω να δίνω τα πάντα για αυτούς στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε αγώνα. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές πραγματικά. Ήταν πολύ ευχάριστο να πετυχαίνεις γκολ και εντός έδρας μπροστά στους οπαδούς της ομάδας σου, και να τους κάνεις χαρούμενους. Ήταν ωραίες στιγμές γιατί ήταν και ωραία γκολ. Και εντάξει, γενικά όταν βάζεις γκολ είναι πολύ ωραίο. Πόσο μάλλον στο γήπεδο μέσα που είναι οι οπαδοί της ομάδας σου και τους κάνεις χαρούμενους. Αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία. Είναι μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις προηγούμενες ομάδες που έχω πάει, και έχω παίξει, και είναι σίγουρα πολύ μεγάλες, όπως είπατε, και Παναθηναϊκός και Ίντερ και Μπενφίκα είναι πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση η οργάνωση που έχει εδώ, το πόσο είναι το κλίμα οικογενειακό. Όλοι οι συμπαίκτες σε βοηθάνε, γενικά όλο το team,
είτε αυτοί είναι οι γιατροί, ο γιατρός, οι γιατροί, οι φυσιοθεραπευτές, οι φροντιστές. Έχει πάρα πολύ ωραίο και οικογενειακό κλίμα. Στο γήπεδο, που είναι μια ατμόσφαιρα έτσι, πολύ ζεστή από τους οπαδούς μας, γενικά είναι πολύ ωραίο να παίζεις για μια ομάδα τη Φούλαμ, για όλα αυτά που είπα, δηλαδή για το οικογενειακό κλίμα που έχει και ότι είναι μια καλή ομάδα.